οι Ρώσοι νικούν στην Ουκρανία. Έχουν περικυκλώσει όλους τους αντικειμενικούς στόχους τους και τους εξαλείφουν σταδιακά. Ο Ουκρανικός τακτικός στρατός των 60.000 κινδυνεύει να περικυκλωθεί και να εξουδετερωθεί. Αυτά αναφέρει Αμερικανός πολίτης ο Γκονζάλο Λίρα, που βρίσκεται στο Χάρκοβο, επιβεβαιώνοντας και το χθεσινό δημοσίευμα του ProNewsGR αναφορικά με την κίνηση τα νάλια των ρωσικών δυνάμεων. Πιο συγκεκριμένα αναφέρει μεταξύ άλλων. Το Ουκρανικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου είναι απολύτως κατεστραμμένο. Οι 60.000 αυτοί στρατιώτες αντιπροσωπεύουν την αφρόκρεμα των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων. Και όχι μόνο είναι περικυκλωμένοι, αλλά δεν έχουν και καμία πιθανότητα ανεφοδιασμού. Η κατάρρευσή τους είναι μόνο θέμα χρόνου. Όπως αναφέρει επίσης ο Αμερικανός, πολλοί είναι αυτοί που λένε ότι η Ρωσία δεν έχει καταλάβει την κεντρική Ουκρανία. Όπως λέει όμως ο ίδιος, οι περιοχές που βρίσκονται βόρεια και νότια είναι αυτές που θα κρίνουν το αποτέλεσμα. Ακόμη αναφέρει πως οι Ρώσοι δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσουν ποτέ χημικά όπλα. Πρώτον, γιατί νικούν. Δεύτερον, γιατί τα χημικά όπλα είναι απρόβλεπτα και δεν έχουν επιχειρησιακή αξία. Και τρίτον, γιατί έτσι θα δώσουν στο ΝΑΤΟ το πρόσχημα για να επέμβει. Η Ρωσία δεν θέλει εμπλοκή του ΝΑΤΟ, αλλά είναι προετοιμασμένη. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο κρατά τις μονάδες πρώτης γραμμής και τα καλύτερα αεροσκάφη της εκτός σύγκρουσης στην Ουκρανία για πανενδεχόμενο.